Θέλω να σας ευχηθώ ένα όμορφο μήνα να περάσουμε, ένα μήνα δεν το Μάρτιο που ουσιαστικά θα είναι και έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων για το 2021, τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Και να σας πω ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί έχουμε στη ζωή μας πλέον το κορονοϊό, αλλά δεν πρέπει να έχουμε πανικό, να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να μην πανικοβαλόμαστε. Χρόνια πολλά λοιπόν και πάλι σε όλους. Και καλώς ήρθατε εδώ στην κεντρική αγορά Καλαμάτας. Σας ευχαριστούμε. Παρακαλούμε και τον πρόεδρο του Ξενοφελού Επιχείρησης του Δήμου Καλαμάτας Φάρης, τον κύριο Παντελήδη, να απευθύνει με χαιρετισμό. Είμαστε στο δρόμενο της γευσιγνωσίας και της μουσικής των συγκροτημάτων με νέα παιδιά. Αποτελεί μέρος των εορτασμών του Μαρτίου του 2020 στο πλαίσιο του προγράμματος Καλαμάτα 1821 Δρόμοι Ελευθερίας. Έχουμε φροντίσει μετά από μεγάλη διαβούλευση και δουλειά πολύμηνη να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα το οποίο διαρκεί όλο τον μήνα Μάρτιο του 2020 για να μπορέσουμε να πάμε με μεγαλύτερες απαιτήσεις και περισσότερες δράσεις στην κορύφωση των εορτασμών τον Μάρτιο του 2021. Έχουμε φροντίσει στους εορτασμούς μας να αντιπροσωπεύονται όλοι οι σύλλογοι, όλοι οι φορείς και φορείς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου της πόλης μας, να εκπροσωπούνται και να προσφέρουν δράσεις για όλους τους πολίτες αλλά και τους επισκέπτες της πόλης. Θέλουμε να καθιερώσουμε τον μήνα Μάρτιο έως ένα νέο μήνα δράσεων στην πόλη με εθνική εμβέλεια. Εμείς από την πλευρά μας ως Φάρης θα είμαστε πλάι στο Πανεπιστήμιο και στον πρόγραμμα αυτό και θα ελπιστούμε ότι θα μείνει κάτι από όλο αυτό. Να είστε καλά και καλά είστε σε όλους. Από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου να παραγγελούμε τον κύριο Ζαχαριά, επιστημονικό υπεύθυνος και συντονικής της προγράμματος. Καλησπέρα. Είχαμε υποσχεθεί ένα γεμάτο Μάρτιο με εκδηλώσεις. Νομίζω μπορείτε να το διαπιστώσετε. Ξεκίνησε από χθες με την πρώτη διάλεξη στο στούντιο του μεγάλου χορού της Καλαμάτας. Συνεχίζεται σήμερα μέχρι τις 30 Μαρτίου, ένας μήνας με σύνταξη όλων των φορέων του Δήμου, της Φάρης και όλων των συλλόγων και των πολλών εθελοντών. Να έχουμε καλό μήνα, κανείς να ακουστεί για να πάμε πιο δυναμικά και πιο όρημα του χρόνου το 2021. Καλώς ήρθατε. Με την ευκαιρία ξανά να ευχαριστήσουμε την Κεντρική Αγορά Καλαμάτας που φιλοξενεί απόψε την εκδήλωση αυτή, που μας παραχώρησε και τον χώρο. Και αν θα ήθελε ο πρόεδρος, ο κύριος Αγγελής, να πει δύο λόγια. Ευχαριστώ να σας μιλήσω, να ακουστεί. Με μεγάλη ευχαρίστηση φιλοξενούμε σήμερα εδώ στον χώρο το δικό μας την εκδήλωση του Πανεπιστημίου και κάναμε και μία μικρή βοήθεια στα υπόλοιπα. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και εάν μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Πριν ξεκινήσουμε, θέλω να πούμε μερικά λόγια για όσους εισέφεραν απόψε σε αυτήν την εκδήλωση. Πρώτα ο Δήμος Καλαμάτας για τη φιλοξενία και για όλες τις παραχωρήσει το πρόγραμμα. Όπως είπαμε, την κεντρική αγορά, αλλά και τους συλλόγους που έχουν συνεισφέρει. Είναι η πολιτιστική σύλλογη της πόλης. Και να ξεκινήσουμε με το Λαογραφικό Μουσείο, το οποίο εδώ έχουμε μία έκθεση που έχει στηθεί με αντικείμενα της συλλογής του Αγροτικού Λαογραφικού Μουσείου Καλαμάτας του κ. Νίκου Δυσχύρα, από την προσωπική συλλογή και τη συλλογή του Συλλόγου Ελλήνων Μνήμονες και του κ. Σπύρου Κατσίρα. Να ευχαριστήσουμε τη Λέσχη Χιμαλίρο, του Παραδείγματος Μεσσηνίας μαγειρεύει συνταγές εμπνευσμένες
όπως είναι ο κύριος Παναγιωτήτης. Θα θέλαμε να μην δημιουργηθούν στο
Ευχαριστούμε πολύ για την πολύ όμορφα και ενδιαφέροντα παρουσίαση. Σε λίγο μας και οι κύριοι Σπιστές θα έχουμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε το παρουσιαστικό. Θα ήθελα να πάρω την ευκαιρία να ευχαριστήσω και τους εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού. Φέρει τα πράγματα εδώ πέρα για να την καλύψουμε τις δουλειές μας και να την καλύψουμε.
το ταψί, πέρα και το λάδι, πέσα και μέρα λαδάκι. Το αλεύρι και το είχαμε πίτες. Είχαμε λαδάκι, είχαμε αλεύρι, γιατί είχαμε σιτάρια. Ήταν ορεινό το μέρος του Πιταλάδου, όπως ξέρετε. Σπέρνανε με το σκαλιστήρι, όχι με το αλεύρι, το ξύλινο. Και έτσι κάναμε την παράσταση εδώ πέρα. Πάρα πολύ ωραία. Φερίζαμε, αγωγήσαμε και καλάγαμε και γινόταν το. Έκαναμε εμείς τα παιδιά που είμαστε τότε, τα θυμηθήκαμε όλα αυτά τα πράγματα. Τα κολλάγαμε αυτά όλα. Και τα αλόνια που αγωγήσαμε με τα ζώα γύρω-γύρω που τα λιχνίζαμε με το πικριάνι, τα γυρίζαμε, γινόταν μια διαδικασία τέτοια. Πέρα το σιτάρι και όπως βλέπετε σε άλλους πάγκους υπάρχει ο μήλος, ο χειροκίνη. Γιατί τότε δεν ήταν η μήλη όπως είναι τώρα, ήταν με νερό και εμείς δεν είχαμε νερό στην Καλαμάτα γιατί ήταν το πιο ορεινό, το ξέρω. Αλλά ερχόντουσαν εδώ στην Καλαμάτα που υπήρχε μήλος. Και αλέφαμε το αλεύρι, το παίρναμε με τα ουλιά, το πηγαίναμε και γινόταν για το ψωμί και οι πιτούλες που θα δοκιμάσετε στη συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ, καλά να περάσουμε.